πριν την παραγωγή παγωτού, η ασχολία μου ήταν με τα βίντεο. Βιντεολήψεις, εικονολήψεις, με εκδηλώσεις. Στις βιντεολήψεις και έπαιρνα πάντοτε τα παιδιά μαζί μου για να βοηθήσουν. Ο μεγάλος μου γιος έδειξε κάποια έφεση στη δουλειά εκείνη. Έγινε πολύ καλός και άρχισε να τραβάει και μόνος. Τα 17 ετών τραβούσε μόνος του επαγγελματικά. Και σιγά σιγά ανέλαβε τα ενία. Οπότε και εγώ έλεγα πρέπει να στραφώ κάπου αλλού, να τον αφήσω το πεδίο ελεύθερο. 10 χρόνια πιο μπροστά είχα ένα φίλο από τη Γερμανία, ο οποίος κάθε χρόνο με έπριζε να κάνουμε ένα παγωτατζίδικο, να κάνουμε ένα παγωτατζίδικο. Τον άκουγα, τον έλεγα, άσε με ήσυχο, καλά είμαι στη δουλειά αυτή που είμαι τώρα, δεν ήθελα να αλλάξω δουλειά. Τώρα δημιουργήθηκε η ανάγκη να αλλάξω δουλειά και οπότε άρχισα να τον πρίζω εγώ. Πήγα κοντά του, έμαθα αρκετά πράγματα, σε σεμινάρια πολλά Γερμανία, Ιταλία, απέκτησα εμπειρία, δηλαδή έμαθα να κάνω το παγωτό από το μηδέν. Και έτσι ξεκινήσαμε και κάναμε ένα μαγαζί στην Γούναρη, όπου κατέβηκε και ο ίδιος ο οικογενειακός γιατί ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, αυτά όλα βέβαια προ-κρίσης. Μετά από 2-3 χρόνια, όταν μπήκε η κρίση γερά, πήρε την οικογένειά του άνθρωπος και έφυγε στη Γερμανία ξανά πίσω και έμεινα μόνος, συνεχίζοντας τη δουλειά. Στη ζωή μου γενικότερα και από τα βίντεο και από όλα, προσπαθούσα να είναι ότι όσο μπορώ το καλύτερο με τις δυνατότητες τις δικές μου. Και η συμφωνία με τον φίλο μου και μελλοντικό συνέτερο ήταν αυτό το πράγμα, ότι σε κάθε περίπτωση θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο από πρώτες ύλες στα τα πάντα. Ο σύζυγός μου ψάχνει πάντα τα καλύτερα υλικά. Δεν επαναπαύεται ποτέ. Προσέχει πάρα πολύ την ποιότητα. Θέλει το πιο αγνό, θέλει το πιο καθαρό, το πιο ποιοτικό. Δηλαδή χρησιμοποιώ original βανίλια Μαδαγασκάρης, η οποία έχει φέτος συγκεκριμένα 700 ευρώ το κιλό. Έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα ποιοτικό παγωτό και σιγά σιγά το ανεβάσαμε κιόλας. Στη διάρκεια το πρώτο χρόνο έριξε την ιδέα να κάνουμε μυστήρια, κάποια μυστήρια γεύση, π.χ. το τζατζίκι. Κάναμε το τζατζίκι και είδαμε ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στον κόσμο. Στην απήχηση όχι τόσο ώστε να το φάνε, αλλά ώστε να το γευτούν όλοι. Και να πούνε άλλο μ' αρέσει, άλλο δεν μ' αρέσει, τι είναι αυτό, είναι πολύ ωραίο. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι ήταν τζατζίκι. Αυτή ήταν η επιτυχία. Και η επιτυχία ήταν, έφερε πάρα πολύ κόσμο το τζατζίκι στο μαγαζί. Παγωτό τζατζίκι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει, έλεγε. Έχω συγκλονιστεί από την επόμενη σύνδεση. Θαύση κάνει το παγωτό τζατζίκι. Μετά την πουγάτσα με κιμά, ήρθε το παγωτό με γεύση τζατζίκι. Το ξέρεις ότι στη Θεσσαλονίκη φτιάχνουν παγωτά με τζατζίκι. Βέβαια, επειδή εμείς γνωρίζουμε ότι στο παγωτό όλοι ζητάνε με τι ταιριάζει, έτσι ήρθε το ούζο.
Πεζόδρομο στην Αβαρίνου, Εύα. Και εδώ πέρα, νέοι, μικροί, μεγάλοι έρχονται για να φάνε παγωτό, ούζο, τζατζίκι και όχι μόνο. Για του λόγου του αληθέ. Αν και δεν είμαι φαν του ποτού μου. Εδώ τι έχουμε, τζατζίκι. Εδώ βέβαια, για να μην το πάρετε ξεροσφύρι. Πάρε και λίγο τζατζικάκι. Α, έχω λύση από πίσω, μην στεναχωριέστε, έχω μαστίχα χείου. Δεν το πιστεύω, είναι σαν να τρως τζατζίκι. Μπορεί κάποιοι να έχουν ξυπνήσει νωρίτερα και να είναι και μερακλείδες. Θέλουμε να μας βάλετε, κύριε Μάκη, και μία ούζο και μία τζατζίκι. Είναι όντως ούζο, ε. Όχι βέβαια με αρώματα και τέτοια, κανονικό ούζο με ινόπνευμα, το οποίο ήταν πρόκληση βέβαια, παγωτό με ινόπνευμα. Εντάξει, είναι καταπληκτικές γεύσεις, αλλά ποιος θα το περίμενε, παγωτό είναι. Αλλά είναι και που είναι πολύ διαφορετικές, δηλαδή έχει ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς σε παγωτό, το έχει. Και είδαμε γι' αυτό είχε μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο, άρχισαν να φωνάζουν τα παιδιά, κάντε μας μπύρα. Ντομάτα με βασιλικό. Παντζάι, το Πάσχα κάνουμε μαγειαΐτσα. Κοντεύουμε τις 200 γεύσεις. Πηγασμό και γκαζάνι πίτα. Βασικά τσισκή. Πιπεριά, πρόσφατα είχα. Οπό. Όντως είναι πιπεριά φλωρίνης. Αφήστε αυτό. Είναι αφήνιμο. Αφήστε το. Ναι, όχι. Ρετσίνα με κοκακόλα. Τα δύο. Του πάω το ποτό. Αυτό μας το ζήτησε πάω ξύς, περνώντας απ' έξω. Είχαμε ρετσίνα στη βιτρίνα και έγραφε ρετσίνα. Και λέει, φιλαράκι, δεν μου κάνεις και, ένα τούμπα λίμπρε. Και έτσι βγάλαμε το τούμπα λίμπρε. Επίσης κάνω, εκτός από τις αλμυρές γεύσεις που είπαμε, πάρα πολλές γλυκές. Μπουγάτσα. Βγάλε γιαούρτι και Twix, βάλε φραπέ και μπουγάτσα. Με φύλλο κανονικά τραγανό. Και μου προτείνεις μπουγάτσα. Ταούκιο ξού το οποίο έχει κοτόπουλο μέσα. Εκ με καταΐβ. Πολίτικες και οι τρεις στη σειρά είναι πολύ ωραίες. Πολίτικες γεύσεις και αγαπημένες μου, το καζάντιπι. Από τις αγαπημένες μου μάλλον το καζάντιπι. Τσουρέκι. Μετά από πολλές, πάρα πολλές προσπάθειες, γιατί βέβαια όλα αυτά τα παγωτά γίνονται μετά από πολλά πειράματα για να πετύχουν. Γιατί εκτός από τη γεύση πρέπει να στέκονται και στη βιτρίνα σωστά, να μην λιώνουν, να μην κάθονται και όλα αυτά. Τεχνικά θέματα. Όλα αυτά βέβαια θέλουν πάρα πολλά, πάρα πολλά πειράματα. Πάρα πολλά για να βγουν σωστά έτσι όπως πρέπει. Και προσπαθούμε και βγάζουμε και κάθε χρόνο κάτι καινούριο βγάζουμε. Τελευταία έβγαλα εκτός το κρασί, το πρώτο τελευταίο. Extreme πολύ, καπνιστό παγωτό, πουρο, το οποίο βέβαια ασφαλές για κατανάλωση. Τα φρούτα που κάνουμε, το κάνουμε original φρούτα. Και βλέπω δηλαδή την ανταπόκριση, η ικανοποίησή μου, τα βλέπω να γουρλώνουν τα μάτια, όταν δοκιμάζουν μπανάνα, όταν δοκιμάζουν φρούτα δάσους, δηλαδή τους δοκιμάζουν φρούτα και γουρλώνουν τα μάτια τους. Όποιος το έωει τα φρούτα μας,
Πραγματικά εντυπωσιάζεται. Δεν έχει ξαναδοκιμάσει κάτι τέτοιο. Το έως παγωτό και είναι σαν να το έως το ίδιο το φέρουτο. Σίκο, με φρέσκο σίκο. Αυτό είναι η ικανοποίησή μας. Μια γεύση η οποία έχει μεγάλη πέραση, ειδικά στους τουρίστες που έρχονται, είναι η φέτα. Φέτα, παγωτό φέτα με θυμαρίσιο μέλι και σουσάμι. Στην αρχή το έγραφα κατσικίσιο τυρί με σουσάμι και μέλι. Και δεν το πλησίαζε κανένας. Όταν το άλλαξε ονομασία, πέσαν όλοι παόντου και, και κυρίως οι ξένοι. Φυσικά για να βγούμε λόγω κρίσης δουλεύαμε πολλές ώρες οικογενειακά όλοι και ακόμα συνεχίζουμε και κάνουμε το ίδιο πράγμα. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Εγώ η γυναίκα μου, εγώ στην παραγωγή, η γυναίκα μου στις πωλήσεις και έχοντας δύο κορίτσια που μας βοηθάνε υπαλλήλους και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Σχεδόν όλες οι κοπέλες που έχουν δουλέψει στο κατάστημά μας είναι ή φοιτήτριες ή έχουν πτυχίο από το πανεπιστήμιο ήδη. Είναι κορίτσια που προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους, ονειρεύονται το μέλλον τους καλύτερο, αλλά στο μεταξύ κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βελτιώσουν το παρόν. Χαίρομαι να σερβίρω τους πελάτες και να τους δείχνω τις πρωτότυπες γεύσεις τις οποίες βγάζει ο κύριος Αβραάμ. Οι μεγαλύτερες ηλικία πελάτες συνήθως ενθουσιάζονται με τις πιο παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις όπως τσουρέκι, μπουγάτσα. Σε πιο μικρές ηλικίες, όπως γυμνάσιο και λύκειο, επιλέγουν κυρίως Red Bull ή κάποιο συνδυασμό ή σε πιο αλκοολούχο ποτό. Όταν βλέπουν γεύσεις όπως το ούτσο και η φέτα, εντυπωσιάζονται. Συνήθως οι περισσότεροι γουρλώνουν τα μάτια, δεν το πιστεύουν ότι δοκιμάζουν ούτσο φλωμάρι σε παγωτό. Οι δυσκολίες για να ανοίξουμε την επιχείρηση είναι συνηθισμένες, ειδικά για υγειονομικό ενδιαφέροντος, με τους μεζούρα στο χέρι, γιατί οι νόμοι παλιοί ήταν τόσα μέτρα, τόσα παράθυρα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Αλλά άμα θες να κάνεις κάτι, δεν σταματάει νομίζω η γραφειοκρατία και οι δυσκολίες. Προσπαθήσαμε, ανοίξαμε και συνεχίζουμε. Οι πελάτες προ-κρίσης, ερχόντουσαν, μπορούν να παραγγείλουν ένα παγωτό των 2,5 το 3,5. Οπότε μισό λεμόνι και μισό σίκο. Εντάξει, δεν ζοριζόταν τόσο πολύ ο κόσμος τώρα. Θα έρθουν, θα πάρουν το παγωτό, αλλά λιγότερη ποσότητα, ώστε να και οικονομικά λιγότερες απολαύες για μας. Οι πελάτες μας δεν έχουν μειωθεί, αυξήθηκαν. Αλλά αυτός που έπαιρνε ένα κυπελάκι μεγάλο, τώρα επιλέγει ένα πιο μικρό και θέλει να βάλει πιο πολλές γεύσεις μέσα. Δηλαδή, η αγοραστική δύναμη του πελάτη μας, του Έλληνα, έχει μειωθεί πολύ. Αυτό που έχω να πω εγώ στους νέους που θέλουν να κάνουν οποιοδήποτε επάγγελμα κάνουν, να επιμένουν. Αυτό μόνο, επιμονή και επιμονή. Και υπομονή, πολύ μεγάλη υπομονή, τώρα έτσι όπως είμαστε, με αυτή την κρίση. Κάθε νέος, ακόμα και σε αυτή την εποχή, λαχταρά να ασχοληθεί με αυτό που σπούδασε, με αυτό που αγάπησε. Αλλά στο μεταξύ όλα τα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με κάποιο άλλο επάγγελμα μέχρι να τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Thank you.
Thank you.